σχολιάστηκε, όπως είπα πριν, και ποικιλοτρόπως αυτό το αίτημα, το οποίο τελικώς έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή με όλα όσα σχόλια ακούστηκαν, γράφτηκαν ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εχθές αμέσως μετά την ή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Για πείτε μας έτσι τη δική σας την αίσθηση και εκδοχή αυτού του αιτήματος. Ναι, κοίταξε να δείτε. Θεωρώ ότι το ελάχιστο φόρο τιμής που μπορούμε εμείς να αποδώσουμε από εδώ σαν Έλληνες, σαν Γεραπετρίτες, είναι μια τέτοια πράξη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εφόσον με Δημοτικό Σύμβουλο έφερα την πρόταση συγκεκριμένη να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κατσίφα, αυτού του ήρωα, έτσι, του εθνομάρτυρα, ο οποίος δολοφονήθηκε, όπως είπατε, για τη σημαία. Αυτό προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις από τον κύριο Μαχερά, από τον κύριο Πανταζή και τον κύριο Παντελάκη, οι οποίοι αποχώρησαν από την αίθουσα και δεν συμμετείχαν στη διαδικασία ψηφοφορίας. Οπότε οι υπόλοιποι που μείναμε στην αίθουσα υπερψηφίσαμε και τηρήθηκε ένας λεπτού σιγή. Εκτός από ένα λεπτό που είχε ο κύριος Ναράρας. Οπότε τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Και αυτό ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε. Τώρα, αν κάποιοι δεν τους άρεσε αυτή η πράξη ή θεωρούν ότι υπάρχει κάτι μεμπτό, εγώ θεωρώ ότι δεν ξέρω, κάτι, είμαστε Έλληνες, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι αυτονόητο τέτοιες πράξεις να γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα, εμείς αυτό που κάναμε σαν Έλληνες είναι να αποδώσουμε ένα φόρο τιμής στον Κωνσταντίνο Κατσίφα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι μεμπτό σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αν πεις ότι δεν θα το κάνεις αυτό, πας κόντρα στον εαυτό σου, πας κόντρα στο είναι σου. Το έμφυτο μας χαρακτηριστικό είναι ότι είμαστε, γεννηθήκαμε Έλληνες και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Όλα τα υπόλοιπα, το ότι παίρνουμε κομματικό χρωματισμό, ποδοσφαιρικές ομάδες, αν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι ή οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά είναι σύμφυτα χαρακτηριστικά. Το μοναδικό έμφυτο χαρακτηριστικό είναι ότι γεννηθήκαμε Έλληνες και αυτό δεν μπορεί κανένας να το αλλάξει. Ναι. Αυτά. Λέτε λοιπόν είναι στο DNA μας. Και επίσης να σας πω ότι 2 του μήνα έχουμε κανονίσει ένα μνημόσυνο στη μνήμη του ήρωα, στην νορία του κάτω χωριού. Αχα. Τον παπά Παντέλη. Μάλιστα. Μας δίνετε και ειδήσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά θα μπορούσα να ρωτήσω τώρα εδώ. Δηλαδή, με την έννοια πια, κύριε Παπαδόπουλο, μήπως κατασκευάζουμε, σε εισαγωγικά η λέξη, εύκολα ήρωες. Δηλαδή, όχι, λέω, αυτή η πράξη τώρα η ηρωική, πού την είδατε? Δεν είδαμε. Όχι, ρωτάω. Δεν σημαίνει ότι, ακούστε, δεν σημαίνει ότι υιοθετώ αυτά που λέτε, ούτε η δική σας η άποψη, η δημοκρατία έχουμε και εννοείται. Απλά θέλω να καταλάβω, γιατί, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή ζούμε σε πονηρούς καιρούς και το διαπιστώνετε κι εσείς, περίεργους καιρούς, γι' αυτό ρωτάω πόσο εύκολα σήμερα μπορεί να κατασκευάσουμε έναν ήρωα, γιατί το έχουμε τόσο ανάγκη. Να υπάρχει κάποιος ήρωας, ας πούμε, και να τηρούμε και ενός λεπτού σιγή. Γιατί αν σκεφτείτε τώρα να βγει ένας Αλβανός, ας πούμε, εδώ. Μα ακούστε να σου πω τώρα κάτι. Το παράδειγμα θέλω να πω. Να σας εξηγήσω αυτό που κατάλαβα. Να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί στη συγκυρία που ζούμε τώρα, βλέπουμε ότι όλες οι γείτονες χώρες από Σκόπια, από Αλβανία, από Τουρκία εφαρμόζουν επεκτατική πολιτική. Οι πολιτικοί μας δυστυχώς, αντί να στέλνουν μπέτι και να προβάλλουν αντίσταση, κάθε άλλο κάνουν παρά αυτό. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι σαν Έλληνες, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, ο καθένας μας με οποιοδήποτε τρόπο περνάει από το χέρι του να αντισταθεί. Αυτό έκανε και ο Κωνσταντίνος Κατσίφας. Να. Γι' αυτό είναι ήρωας. Μάλιστα, γι' αυτό είναι ήρωας. Τώρα, δεν είμαστε. Να πω κάτι. Δεν ήμασταν στα γεγονότα. Η σημαία που υπήρξε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, η σημαία που είχε ο Κατσίφας ήταν η μεγαλύτερη που φαινόταν στο συλλαλητήριο.
Ναι, δεν μπορώ να δω, ούτε να ξέρουμε, αν δεν είσαι κάπου σε ένα γεγονός, δεν μπορεί να ξέρεις ακριβώς τι είχε γίνει. Ακούς διάφορες απόψεις, αλλά δεν γνωρίζεις τα γεγονότα και είναι άλλα τα γεγονότα και άλλο η άποψή μου. Τα γεγονότα λοιπόν έδειχναν έναν άνθρωπο και από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ένα καλάζνικοφ και πυροβολούσε. Έτσι. Και αν το κάνουμε δικό μας τώρα, και εγώ κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα, και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλλοδαπός. Εγώ είδα έναν άνθρωπο που κρατούσε τη μεγαλύτερη σημεία, τη μεγαλύτερη σημαία στα συλλαγήρα της Ελλάδος. Ναι, όχι, για το γεγονός λέμε τώρα με το. Εγώ αυτό βλέπω. Ναι, για το γεγονός. Για το γεγονός λέμε. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν σε διάφορα μέσα ενημέρωση. Γι' αυτό λέω ότι όταν είσαι μακριά από τα γεγονότα. Ναι. Δεν μπορείς να βγάλεις, να έχεις σωστή άποψη αν δεν είσαι εκεί να το ζήσεις. Μπορεί να σου μεταφέρω εγώ δημοσιογραφικά κάτι, αλλά να βάζω την. Να μην είναι αντικειμενικό αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που κυκλοφόρησαν πάντων δείχνουν έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει ένα καλάζικοφ και πυροβολεί. Και λέω τώρα, αν αυτό γινόταν στην πλατεία της Ιεράπετρας, ας πούμε, ένας άνθρωπος αλλοδαπός είχε σήκωνε την αλβανική σημαία και παραδείγματος χάρη τώρα, και κυκλοφορούσε με ένα καλάζικοφ στη μέση της πλατείας, τι θα γινότανε? Δηλαδή, είναι, θα γινόταν ήρωας, ας πούμε, αυτό, στην Αλβανία, αυτό, ενώ... Αυτό, Μαρία, που λες, είναι ένας ατυχές συμβολισμός που λες ότι πας να συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο κατήφας πήγε να υπερασπιστεί τις χαμένες πατρίδες της Βορείας Σπύρου που κοιμηθήκαν ένα βράδυ και ξυπνήσαν το επόμενο πρωί και το ονομάσανε από Ελλάδα Βόρεια Ήπειρο. Αυτό πήγε να υπερασπιστεί. Και είναι Έλληνες, είναι Χριστιανοί, Ορθόδοξοι εκεί πέρα και ζουν όπως είμαστε κι εμείς. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι χαμένες πατρίδες αυτές. Όπως χαμένες πατρίδες είναι και η Ιωνία, χαμένες πατρίδες είναι και η Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Να. Μόνο η διαφορά είναι ότι υπάρχουν όμως και οι συμβάσεις. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν ήταν ποτέ η πλατεία της Ιεράπετρας ιδιοκτησία του κάποιου Αλβανού ή οποιοδήποτε αλλού. Δεν υπάρχει σχέση αυτό που λες. Ναι. Όχι. Για το γεγονός λέω. Για το γεγονός. Γιατί και η ιστορία λέει ότι υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις έτσι, που έχουν υπογραφεί. Και τα εδάφη της Βορείου Ηπείρου είναι εκεί, η Κωνσταντινούπολη είναι εδώ, η Μικράσια είναι εκεί. Άρα ή θα πρέπει να σεβόμαστε τις διεθνείς συνθήκες ή όχι, κάπως έτσι. Σωστά, έτσι είναι. Τέλος πάντων, πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, 2 Δεκεμβρίου λοιπόν στην ερωτία του κάτω χωριού, επιμνημόσυνη δέηση μας λέτε για το παλικάρι που δολοφονήθηκε. Εγώ αυτό θα το δεχτώ, ας πούμε, ότι έτσι. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία... Όχι για το παλικάρι, νομίζω... για τον ήρωα. Εντάξει, για τη δική σας άποψη. Η δική σας άποψη είναι αυτή. Παλικάρι, κρίμα, που εννοείται που δολοφονήθηκε. Οι αλλογενείς έχουν άλλη άποψη. Εντάξει, δεν είναι, νομίζω, η δική σας άποψη είναι, αν θέλει κάποιος την υιοθετεί, αν δεν θέλει δεν την υιοθετεί. Ωραία, μπάση περιπτώσει. Στα πλαίσια της δημοκρατίας συμβαίνουν και αυτά. Οπότε, λοιπόν, ωραία, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε για το Δημοτικό Συμβούλιο εχθές. Σχόλια για το Δημοτικό Συμβούλιο, λέω εχθές, αν θέλετε, εκτός από το ενός λεπτού. Κοιτάξτε, είχαμε διάφορα θέματα, είχαμε τον προϋπολογισμό, είχαμε... τροποποίηση στους προϋπολογισμούς, κοινοπολιτεία, είχαμε τροποποίηση στο λιμενικό ταμείο, αλλά αυτά θα σας τα πω καλύτερα οι αρμόδιοι των θεμάτων που είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι αντιδήμαρχοι. Μας παραπέμπετε δηλαδή εκεί. Ναι, είναι ήδη πλέον αρμόδιοι οι ειδικοί να σας πούνε συγκεκριμένα πράγματα με λεπτομέρειες, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει κύριε Παπαδοπετράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο. Για να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας. Αυτά λοιπόν.